εικόνες καταστροφής στο εμπορικό κέντρο του Κιέβου, όπου σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή, ώστε ανατείναξε όλα τα παράθυρα του εμπορικού κέντρου, αναποδογύρισε και έκανε στάχτη οχήματα και κατέστρεψε ακόμα και παράθυρα πολυκατοικιών σε μεγάλη απόσταση. Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τις συνεχείς εκρήξεις στη Μαριούπολη. Όπως διακρίνεται στο βίντεο από drone, από τις εκρήξεις έχουν ισοπεδωθεί εργοστάσια και από τους πυκνούς καπνούς ο ουρανός έχει μαυρίσει. Παντού όλεθρος και καταστροφή. Ο Έλληνας πρόξενος στη μαρτυρική Μαριούπολη, Μανώλης Ανδρουλάκης, θα παρασημοφορηθεί. Ο κύριος Δένδιας ανακοίνωσε ακόμη την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Μαριούπολη, την οποία προτίθεται να συνοδεύσει ο ίδιος. Ζητώ σήμερα, με αποστολή επίσημης νότας στην ουκρανική πλευρά, να διευκολύνει. Και στη ρωσική πλευρά, με άλλη νότα, να μην παρακολύσει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Μαριούπολη. Εκεί που στέκεται ο πατέρας μου, πριν 13 χρόνια έδωσε τον όρκο του Έλληνα διπλωμάτη, τον οποίο προσπάθησα να τηρήσω και να τιμήσω. Τα παιδιά είναι τα αθώα θύματα αυτού του πολέμου. Δεν έφταξαν σε τίποτα και όμως τα έχασαν όλα σε μια στιγμή. Ο Άρτεμ είναι μόλις 2 ετών, ωστόσο έχει σοβαρά τραύματα στο στομάχι. Οι γονείς του, καθώς και ο παππούς και η γιαγιά του, τραυματίστηκαν σοβαρά. Η 15χρονη Μάσα έχασε το πόδι της και υπέστη κάταγμα στο χέρι. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν για το σώμα, τις πληγές στην ψυχή όμως δύσκολα θα τις θεραπεύσουν. Κότρα была за ампутацией, она 3 дня відмовлялася від води і від їди. Вона не могла це робити. Вона морально не могла. Поэтому возмещали через тому через вену все возмещали. Σύμφωνα με το Ανώτατο Συμβούλιο της Ουκρανίας, 117 παιδιά έχουν πεθάνει και 155 έχουν τραυματιστεί. Τα περισσότερα σκοτώθηκαν στο Κίεβο, το Χάρκοβο και το Τσέρνιχοφ. Νωρίτερα τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν ότι τουλάχιστον 925 άμαχοι έχουν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων 75 παιδιά. Από την πλευρά της, η Ουκρανική Αντικατασκοπία ενημέρωσε πως απέτρεψε πιθανή απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας σε απευθεία σύνδεση στο Ιταλικό Κοινοβούλιο, ανέφερε ότι ο λαός του θάβει τους νεκρούς σε πάρκα και ομαδικούς τάφους και τόνισε «σταματήστε έναν και μόνο άνθρωπο», ώστε να επιβιώσουν εκατομμύρια Ουκρανοί. Russian troops around Kiev are killing and torturing. They're torturing and kidnapping children. They're stealing what we have. They're robbing everything. This is what happened in Europe last time due to the Nazis when they were occupying other countries. Ενώ στη Μόσχα επιτέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. He's setting up, including he's asserting that we, America, have biological as well as chemical weapons in Europe. Simply not true. I guarantee you. They're also suggesting that Ukraine has biological and chemical weapons in Ukraine. That's a clear sign he's considering using both. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο εκτίμησε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με το Κίεβο δεν είναι αρκετά ουσιαστικές. Την ίδια ώρα συγκινητική είναι η προσπάθεια των Ουκρανών εθελοντών που, χρησιμοποιώντας ρούχα και υφάσματα, φτιάχνουν ένα είδος καμουφλάζ για τους στρατιώτες ώστε να βοηθήσουν να σωθούν ζωές. Φτιάχνουν όμως και δίχτυα που χρησιμοποιούνται ως καμουφλάζ ώστε να μην αναγνωρίζονται από ντρόουν και ρωσικά αεροσκάφη. Όπως λένε, αισθάνονται ότι είναι ο μόνος τρόπος για να βοηθήσουν και να μην μείνουν με σταυρωμένα χέρια.